Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω μαζί μου λοιπόν δύο από τις πρωταγωνίστρες και είναι η Μαρία Κωνσταντάκη και η Σίλβια Δελικούρα. Γεια σας, κορίτσια μου. Γεια σας. Καλημέρα. Δύο από τις εγκλωβισμένες. Καλημέρα. Το πρώτο ιντερνετικό λοιπόν σύριαλ που γυρίζεται ουσιαστικά στα σπίτια σας, έτσι δεν είναι? Και θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι πρώτες κριτικές από το επεισόδιο σας. Γιατί βγήκε το πρώτο χθες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχει βγει και το. Ναι, το πρώτο. Έχουν βγει δύο επεισόδια. Α, ωραία, το δεύτερο. Έχει βγει το επεισόδιο 0. Ωραία. Όχι. Έχετε δίκιο. Γιατί είναι το επεισόδιο 0 πριν βγει η καμπάνια Μένουμε σπίτι. Έτσι. Και το επεισόδιο 1 όταν βγαίνει η καμπάνια Μένουμε σπίτι. Το έχει γράψει ο Γιώργος Σοφιδάς. Καταλαβαίνετε, το μυαλό του δεν είναι πολύ καλά. Εξαιρετικό. Οπότε αντί όπως όλα τα σύριαλ έχουν επεισόδιο 1, επεισόδιο 2, εμείς ξεκινάμε από το 0. Σωστά, γιατί το 0 είναι ιστορία των γυναικών πριν την καραντίνα. Ακριβώς. Σίλβια. Εγώ τώρα τα έχω χάσει με όλα αυτά, έτσι. Α, ωραία, εντάξει, έγινε. Κορίτσια. Με το Skype εννοώ. Σίλβια, μας ακούς? Σας ακούω πολύ καλά, σας ακούω. Τέλεια, πάρα πολύ καλά. Θέλω να μου πείτε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, να καταλάβουμε τα διαδικαστικά. Δηλαδή, σας στέλνει ο Φιδάς το κείμενο, κάνετε κάποιες πρόβες κι εσείς μέσω Skype, μετά συνδέεστε μέσω Zoom και οι τέσσερις και αρχίζετε τα γυρίσματα. Πώς ακριβώς γίνεται, για να το καταλάβω? Τα έχεις καταλάβει όλα, Καταρίνα, ακριβώς έτσι. Είσαι έτοιμη να κάνεις κι εσύ κάτι σε σύριαλ? Βεβαίως, με πολύ μεγάλη πολύ... χαρά. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Γιατί μετά κάποια στιγμή παίζουμε και μόνες μας, χωρίς να βλέπει ο ένας τον άλλον. Σωστά. Και έχει μια δυσκολία. Και για να το καταλάβουμε... για να το καταλάβουμε, έχετε πιάσει χαρακτήρες ανθρώπων που υπάρχουν αυτοί την εποχή. Εν μέσω καραντίνα. Ναι. Ο τρομαγμένος, ο άνετος, ο. Ναι. Με μια υπερβολή, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Έχουμε όλους τους τύπους χαρακτήρων. Έχουμε τον άνετο, ας πούμε, αυτόν που δεν δει. Μάλλον έχουμε αυτόν που είναι ο πιο εγκλωβισμένος, κατά τη γνώμη. Και τις δύο, να είστε καλά και συγχαρητήρια για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία. Να συνεχίσετε έτσι να μας διασκεδάζετε και να μας προβληματίζετε. Να βλέπουμε και κάτι διαφορετικό, γιατί το έχουμε ανάγκη. Να είστε καλά, κορίτσια, εμείς θα πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας. Θα πάμε μια μικρή γεύση από το τρέιλερ, παρακαλώ. Κορίτσια, το έχω. Έχω το αυγό του ιού. Τι θρίλερ ζούμε. Σήμερα ορκίστηκε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σήμερα είναι Παρασκευή και 13. Να το. Γι' αυτά συμβαίνουν, γι' αυτά που συμβαίνουνε. Συγγνώμη, τι ζούμε το Alien. Η κολλητή σου χαροπαλεύει με τον κοροϊό και εσύ μου βγαίνεις βόλτες. Έχεις πειρατό? Δεν μου λες, Ασημίνα. Στην Κέλλη, γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο, έγινε κάτι? Θα βγω με το Λάμπρο για την επέτειο. Η Blanche Dubois είναι ρόλο ζωής. Dubois νομίζω λέγεται η κοπέλισσα. Στην ομάδα μην πεις καμιά από αυτές τις βλακίες με τον κοροϊό και σε διώξουν. Αμάρε κορίτσια, είμα τον κορονοϊός λέγεται. Ναι, αλλά έχω και πονοκέφαλο. Κι εγώ. Από πυρετό. Απ' την ώρα που άρχισα να μιλάω μαζί σου. Τελείωσε. Ο Λάμπρος είναι ο τέλειος άντρας. Ο ανάρχας μου είναι ο τέλειος άντρας, αλλά τον έχασα για πάντα. Μήνυμα πολιτικής προστασίας. Εγώ αυτό σε παχαίνει. Εγώ θα επιβιώσω από αυτή την καταστροφή. Γεια.